εδώ. Ντρέπεστε ρε. Που βλέπεις και καλά καλά. Σκορπιστείτε να φύγετε. Όλοι μαζί στο ξύλο να φύγουνε ρε. Ας σκορπιστούν να φύγουνε. Με ύβρις και προτροπές για λιντσάρισμα, επαγγελματίες και κάτοικοι στα Μαριτσά της Ρόδου κινούνται απειλητικά προς τους δύο εφοριακούς που απλώς έκαναν σωστά τη δουλειά τους, όπως παραδέχεται και μικροπολιτής, τον οποίο βεβαίωσαν παράβαση. Αν σταμάτητα να έκοβε κάποιες αποδείξεις, που αυτό γινόταν, αν σταμάτητα δηλαδή κοβάμε αποδείξεις, δεν μπορούσαμε να τους κόψουμε όλους. Μας έγραψε, το δεχτήκαμε, είναι σωστό που μας έγραφε. Μιλάμε για ένα χώρο 5x5 και να είναι 2.000 κόσμος γύρω-γύρω και να προσπαθεί να φάει, να προσπαθεί να ψακωθεί. Γι' αυτό ο κόσμος εξοργίστηκε. Ήταν και αυτοί που ήταν παράνομοι μικροπολιτές εκεί που επιτέθηκαν. Ναι, όλοι είχαν κατέβει κάτω στο δικό μας το πόστο. Και μπλέχτηκαν και με τον κόσμο και κάνανε επίθεση. Ναι. Φύγετε, ασφαλή. Από ακούνε το λίγο να γράψω τους ανθρώπους με λοκαμαλιάρι. Πες το Δήμα. Αυτή είναι η δεύτερη σας πόρα. Μάστα. Όλοι μαζί στο ξύλο να φύγουνε ρε. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αστυνομικοί έχουν μπει στη μέση για να προστατεύσουν τους δύο εφοριακούς που στέκονται δίπλα τους. Σύμφωνα με τον μικροπολιτή, εναντίον τους κινήθηκε εξαγριωμένο πλήθος σε ένα πανηγύρι με 2.000 επισκέπτες, αλλά μόλις ένα νόμιμο πάγκο, όπως ο ίδιος λέει. Δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να είναι νόμιμοι. Εν τω μεταξύ, όταν είστε στο κλιμάκιο, αναγκαστήκανε και κλείσανε και όλος αυτός ο κόσμος ήρθε και κάτι στο δικό μας το μαγαζί. Παραλίγο να υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα αν δεν επέμβαινε η αστυνομία να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μπροστά τους χάλασε η μηχανή φρούσκια, καθόντουσαν σαν τις Παναγίες εδώ και με κοιτάγανε. Και βλέπουν μπροστά τους χαλάει η μηχανή και προσπαθώ να τη φτιάξω. Έτσι, και έρχεται και μου ρίχνει πρόστιμο τώρα να πούμε. Αυτό τι είναι, δεν εκλέψιμο. Δεν πρέπει να φωνάξω εγώ την αστυνομία, τους πάρει μέσα. Δεν φοβόμαστε τους τσαμπουκάδες, τονίζει για τα επεισόδια στα Μαριτσά ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και εφοριακός στο επάγγελμα Τρίφων Αλεξιάδης. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και όσοι τους εμποδίζουν θα στοχοποιούνται, δήλωσε. Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Και αυτοί οι διάφοροι κύριοι που το παίζουν τσαμπουκάδες, τους ελεγκτές και προσπαθούν να παρεμποδίσουν ελέγχους, θα βρουν μπροστά τους την πιο δυναμική αντίδραση. Να ξέρετε πως σε αυτές τις περιοχές και σε αυτές τις επιχειρήσεις που κάνανε αυτές τις ενέργειες εναντίον των ελεγκτών, εξασφάλισαν για όσο καιρό θα είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών τη διαρκή ελεγκτική στοχοποίηση. Ο υπεύθυνος για τη διοργάνωση του πανηγυρίου τονίζει ότι όσοι κινήθηκαν εναντίον των ελεγκτών έκαναν λάθος. Υπήρξε κάποια ένταση μεταξύ κάποιων ανθρώπων με το κλιμάκιο που ήρθε εκεί. Δεν είμαστε τέτοιο χωριό, ούτε θέλουμε να είμαστε στην παρανομία, ούτε κάνουμε ό,τι θέλουμε και θέλουμε να είμαστε παράνομοι. Κάποιοι νευριάσανε και είπαν κάποια πράγματα που σίγουρα δεν θα το ξανακάνουν.